Εκ μέρους του Σωματείου Έμπορων Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΜΟΥ Φθιώτιδας, χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη των Σωματείων Εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. Το Σωματείο μας πρόσφατα βγήκε από εργασίες με σημαντικά αυξημένη συμμετοχή εργαζομένων από το Δήμο Λοκρών. Εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, σε μικρά μαγαζιά, ψήφισαν για πρώτη φορά, αναλογιζόμενοι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενοι στους κλάδους αυτούς και αποφασισμένοι πως μέσα από τη συμμετοχή στο Σωματείο μπορούν να παλέψουν τα προβλήματα αυτά. Προβλήματα όπως οι ελαστικές μορφές εργασίας με υποαπασχόληση, σπαστά ωράρια, εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη συλλογικών συμβάσεων, χαμηλούς μισθούς που σε συνδυασμό με την ακρίβεια δυσκολεύουν πολύ τις ζωές μας. Ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων εργάζονται σε μικρούς επαγγελματίες που και εκείνοι παλεύουν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Τα μεγάλα λειτουργικά έξοδα των μαγαζιών, όπως είναι οι λογαριασμοί του ρεύματος, σε συνδυασμό με το νέο φορολογικό νόμο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξεζουμίζουν το εισόδημά τους με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κάνουν απολύσεις στους υπαλλήλους που απασχολούν ή και στην τελική να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Παρόμοιες καταστάσεις βιώνουν και οι αγρότες στην περιοχή μας. Οι περισσότεροι αγρότες στο Δήμο Λοκρών απασχολούνται με την καλλιέργεια ελιάς, που φέτος λόγω ακαρπίας το χαμένο εισόδημα ξεπερνά, όπως είπαν και εισηγητικά, τα 40 εκατομμύρια ευρώ και σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος παραγωγής οδηγεί στο ξεκλείρισμά τους. Η κατάσταση στην υγεία επιδεινώνεται συνεχώς. Το κέντρο υγείας Αταλάντης, τα νοσοκομεία Λιβαδιάς και Λαμίας, τα αγροτικά ιαρτεία Μαρτίνου και Μαλεσίνας είναι υποστελεχωμένα και συνεχώς υποβαθμίζονται, αναγκάζοντας το λαό της περιοχής να μετακινείται μακριά σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Όλα αυτά οδηγούν στο μαρασμό της περιοχής μας που κάνει τη ζωή των νέων ανθρώπων τρομερά δύσκολη. Η έλλειψη υποδομών στον τομέα της άθλησης και της ψυχαγωγίας δεν βοηθάνε στην παραγωγική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των νέων εργαζομένων, που ούτως ή άλλως είναι ήδη μειωμένος. Σκεφτείτε λοιπόν τι θα γίνει στην περιοχή μας αν δεν επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο τη ΛΑΡΚΟ και απολυθούν οι εργαζόμενοι. Ήδη φαίνονται οι επιπτώσεις από την παύση λειτουργίας. Οι μειώσεις των μισθών των εργαζομένων σε συνδυασμό με εκείνους που έφυγαν για να αναζητήσουν αλλού δουλειά έχουν ως αποτέλεσμα να μειωθεί πάρα πολύ η κίνηση στα μαγαζιά της περιοχής. Πολλά μαγαζιά κλείσαν, εργαζόμενοι και μικρομαγαζάτορες χάρασαν τις δουλειές τους. Και μιλώντας από προσωπική εμπειρία ως εργαζόμενος στο πρατήριο καυσίπων, βλέπω τη μείωση της κίνησης αυτής. Οι δεκάδες μικροεργολάβοι που εκδιώθηκαν από την περιοχή μας με το σταμάτημα της λειτουργίας του εργοστασίου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αν λοιπόν δεν επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο, οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για την περιοχή μας. Η ανεργία θα αναγκάσει τους εργαζόμενους να φύγουν από τα χαριά μας, ο τόπος θα ερημώσει. Και όσοι μείνουν να ψάξουν για δουλειά εδώ, λόγω της αυξημένης ζήτησης και του αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου της κυβέρνησης, θα είναι δουλειές με χαμηλά μεροκάματα και τσακισμένα δικαιώματα. Το ιατρείο της ΛΑΡΚΟ που εξυπηρετεί τους κατοίκους της Λάριμνας θα κλείσει και αυτό με θανατηφόρες συνέπειες για το λαό της περιοχής. Τα σχολεία θα κλείσουν ή θα συγχωνευθούν, προσθέτοντας και καθηγητές και δασκάλους στους ανέργους που θα δημιουργηθούν. Για όλους αυτούς τους λόγους, το Σωματείο Έμπορων Υπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων ΜΟΥ Φθιώτιδας στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ για επαναλειτουργία του εργοστασίου και καλεί το λαό της περιοχής, τους εργαζομένους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, την νεολαία, να φτιάξουμε το κοινό μέτωπο για τη λύση των προβλημάτων μας. Είμαστε περισσότεροι, είμαστε δυνατοί και θα νικήσουμε. Ευχαριστώ.